Υπάρχουν διάφορες απόψεις, κυρίως οι Κυριακούς, είναι ότι μετά τη σφαγή του ζώου, η περγαμηνή, εκεί το δέρμα δηλαδή, εκείθετο τρεις μέρες, συνήθως μήνα, εβδομάδα, σε γάλα. Σε γάλα. Μετά τρίβετο για να φύγουν οι τρίχες και να φύγουν και τα λίπη. Στην γέννητο λοιπόν, πολύ λεπτή η περγαμηνή. Μετά επάφετο συνήθως με γόμα ή με έκρηση από βελανίδι. Επίσης βοηθούσε πάρα πολύ το γεγονός της μέλανης, η οποία στη μεν Ανατολή χρησιμοποιούσαν μία μελάνη από καπνιά, ενώ στη Δύση χρησιμοποιούσαν μεταλλικές μελάνες. Δεν υπήρχαν προβλήματα. Τα προβλήματα ανεπτύσσονται περισσότερο με το χαρτί. Γιατί το χαρτί για να ισώσει κολαρίζεται. Συνήθως η κόλλα ήταν παλεύει. Οπότε έτρεχα τα ποντίκια και έτρεχα το χαρτί. Επίσης το άλλο θέμα που είναι σχετικά των καταστροφών, βέβαια, δεν λένε τώρα ότι έκαιγαν λέει τα χειρόγραφα. Ποια χειρόγραφα, τις περγαμηνές. Προσπαθήστε να κάψετε μια παντόφρα ή ένα παπούτσι. Είναι αδιανόητο. Πρώτα δεν καίγεται. Βέβαια δημιουργεί τέτοια κακοσημεία που είναι αδιανόητο. Δεν είναι καίγεται. Και στις καταστροφές που έχουμε από πυρκαγιές, συνήθως τα χειρόγραφα, τα βιβλία καίγονται σαν τα περιθώρια. Μόνο αν συμβεί το βιβλίο να είναι ανοιχτό, μόνο θα καίγεται στο τέτοιο. Κάτι άλλο. Ναι. Σχετικά με τα αερογλυφικά ή τα ιδεογράμματα. Ναι, ναι. Και με τα γράμματα της αλφαβήτου που εξελίξαμε εμείς στο ναι. Υπάρχει κάτι κοινό, δηλαδή η γραφή μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν εξουσιαστικό ρόλο. Εξουσιαστικό ρόλο. Δηλαδή υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα, όπως λέγανε οι Αιγύπτιοι ιερείς, κρατούσαν τις γραφές και να μπορούν να ελέγχουν κατά κάποιο τρόπο. Να σας πω, δεν είμαι ειδικό για αυτό το θέμα, δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι γραφές, ιδίως είναι οι γραφές των βιβλίων, οι γραφές των βιβλίων είναι για να γράφονται βιβλία τα οποία να διαβάζονται. Τώρα, οι γραφές των εγγράφων, όπως είδαμε αυτό έναντι, είναι γραφές εξουσίας. Όταν ο αυτοκράτορα εκτίζει ένα χρυσόπλο, είναι εξουσία αυτό το πράγμα. Λέει, θα διαθέτω αυτό το ποσό για εκεί ή θέλω να μου αποδώσετε αυτό το φόρο για αυτό. Τώρα, ότι υπήρχαν σε ορισμένες περιοχές, εγώ στην Αίγυπτο ή στην Συρία ή σε άλλες περιοχές, όπου ήταν κλειστή η γνώση της γραφής, δεν ήταν σίγουρο ότι θα υπήρχε κάτι τέτοιο. Αλλά σε εμάς για τη δική μας περίπτωση, τόσο της αρχαιότητας, όσο και του Βυζαντίου ακόμη περισσότερο, από τη στιγμή που χρησιμοποιείται η περγαμηνή και χρησιμοποιείται η γραφή, αυτή η αυτοαρχική γραφή, είναι όλα αυτά είναι διαδεδομένα πάρα πολύ, ώστε δεν υπάρχει πρόβλημα. Να είναι ερευνητικά αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχουν ερευνητικά κείμενα είναι άλλο πράγμα. Κάτι άλλο. Παρακλήσω με αυτήν. Οι Κινέζοι ανέπτυξαν και αυτοί έντυπο. Είπατε. Οι Κινέζοι ανέπτυξαν και σε ποια περίοδο έντυπο λόγο. Ναι, για τους Κορεάτες έχουμε μαρτυρίες. Όχι. Και σε ποια περίοδο. Ναι, ήταν η πρώτη που ανέπτυξαν τυπογραφία. Αλλά εκεί η τυπογραφία είναι σαν τη δική μας την ξυλογραφία. Δηλαδή ήταν τα φράσεις ολόκληρες γραμμένες, καταγραμμένες στο ξύλο, στο μπαμπού κυρίως, το οποίο το εντύπωναν. Δεν ήταν στοιχεία μεμονωμένα όπως είναι στα γράμματα. Ένα. Σαν σφραγίδες. Σαν να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή Νικολόπουλο για την πολύ ενδιαφέρουσα και πραγματικά έτσι, εξαιρετική παρουσία που μας έκανε μια διαδρομή στον χρόνο. Κύριε καθηγητά, ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Αγγίξαμε τους παπύρους, πιάσαμε τους κώδικες και τελικά καταλάβαμε ότι η ελληνική γραφή πρέπει στους αιώνες να διασωθεί. Ο υπολογιστής κοιτάει.